συγκλονίζει. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο βήμα προς το να λάμψει αλήθεια. Δεν το θεωρώ δικαίωση βέβαια, γιατί δικαίωση για μένα αν μπορούσε να έρθει η αδερφή μου πίσω, αλλά είναι μια ηθική ικανοποίηση. Μετά από αγώνα δρόμου σχεδόν 9 μηνών, ο Γιώργος Λαγούδης, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ξεσπά εναντίον εκείνων που υποστήριζαν πως ο θάνατος της αδελφής του ήταν καραμπινάτη αυτοκτονία. Πρέπει να ήταν ανώμαλος αυτός που θα πήγαινε εκεί πέρα. Ψυχολογικά εννοώ. Θα πας να οδηγείς αυτή τη διαδρομή μέσα στο Γενάρη και να πεις ότι κάτσε να βάλω και μια φωτιά. Και όπως είπε ο κύριος Ζώης, okay, βάζω τη φωτιά, αλλά επειδή θέλω να ευχαριστηθώ το θάνατό μου, πάω στο πίσω κάθισμα για να τον απολαύσω. Ποιο ήταν όμως το στοιχείο πάνω στο οποίο δείχνει να πάτησε ο εισαγγελέας ώστε να ασκήσει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, όπως υποστηρίζει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, η ύπαρξη εθάλης έξω από την πόρτα του οδηγού αποδεικνύει πως άνοιξε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Αν το είχε κάνει η Ειρήνη, θα είχε βγει έξω. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν το συλλογισμό, φαίνεται πως κάποιος κρατούσε την αριστερή πόρτα κλειστή, ενώ ένας ακόμη έκανε το ίδιο με τη δεξιά. Εγώ απέκοψα συγκεκριμένα κομμάτια από το αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε έχει δύο εντυπώματα πάνω. Τα δύο πέλματα σημαίνουν ότι καταρχήν πάτησε με το πόδι της στη μία θέση και μετά πάτησε ολόκληρο το πέλμα πάνω εκεί, ασκώντας πιο μεγάλη δύναμη. Δείχνει προσπάθεια αμπεγκλωβισμού. Όταν λοιπόν πιέζει η άτυχη Λαγούδη την οροφή, δείχνει ότι θέλει να διαφύγει από το σημείο εκείνο. Έχει εγκλωβιστεί. Οι τίτλοι τέλους σε αυτό το θρίλερ ετοιμάζονται να πέσουν. Όμως ένα μεγάλο γιατί θα βασανίζει πάντα την οικογένεια της Ειρήνης, η οποία άφησε πίσω της 3 ορφανά. Τι παραπάνω θα γινότανε αν δεν τη σκοτώνανε? Γιατί έπρεπε κάποιος να τη σκοτώσει? Τι ήταν αυτό το μυστικό που αν αποκαλυφτόταν θα ήταν χειρότερο από το να σκοτωθεί ένας άνθρωπος? Την ώρα που η ανακριτική έρευνα ξεκινά, ο Γιώργος Λαγούδης ευχαριστεί τους δημοσιογράφους του Σταρ και ιδιαίτερα την Τασούλα Παπανικολάου για τη συμβολή τους στην αγωνιώδη προσπάθεια της οικογένειας να φτάσει στην αλήθεια. Για άλλα με κλίμα, λίγα 24 ώρα απέμειναν ως το δημοψήφισμα.